Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του asports.gr στην μεγάλη της, αν θέλετε, έκδοση, Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και έχουμε και έναν καλεσμένο που έχει άποψη και για την Super League 1 και για την Super League 2, άνθρωπο της διαιτησίας που είναι πολύ γνωστός και είναι ο Παναγιώτης Βαρούχας, ένας άνθρωπος που τον βλέπουμε κάθε Κυριακή, έρχεται στα σπίτια μας μέσα από την τηλεοπτική οθόνη, μέσα από την ΕΡΤ και αναλύει τις φάσεις, αλλά είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας. Αυτά που θα μας πει είναι ενδιαφέροντα και βγάζουν και ειδήσεις. Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό που έκλεισε την φετινή του παρουσία στο Europa League, νομίζω με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μετά από το ότι η υπόθεση πρόκριση ουσιαστικά είχε χαθεί από το πρώτο μάτς και το 1-3 της νίκης της Arsenal μέσα στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 0-1 με ένα γκολ του El Arabi ξανά στο Λονδίνο, τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Λονδίνο επί της Arsenal για τον Ολυμπιακό και δεύτερη συνεχόμενη σε δύο συνεχόμενες σεζόν στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αν μη τι άλλο, έχει κάθε λόγο και ο Ολυμπιακός ως ομάδα και ως οργανισμός και ο κόσμος του να είναι περήφανος για την ευρωπαϊκή παρουσία και την φετινή, μια ομάδα που δείχνει ότι είναι κλαμπ άλλης ποιότητας. Έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα, δεν κερδίζει κάθε μέρα την Arsenal και ειδικά εκτός έδρας. Το καλύτερο φινάλε από τη στιγμή που δεν μπορούσε να πάρει την πρόκριση, φανταστείτε ότι έπρεπε να κερδίσει με 0-3 για να προκριθεί. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει όλες τις προδιαγραφές για να μπορέσει μέσα στις επόμενες σεζόν να κάνει αυτό που πλησιάζει ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, που είναι μία υπέρβαση στην Ευρώπη. Και όταν μιλάω για υπέρβαση, μιλώ η ομάδα αυτή να φτάσει, να προχωρήσει και αν μη τι άλλο να φτάσει μέχρι μία τουλάχιστον ημιτελική φάση. Έτσι να το πω λίγο πιο ρεαλιστικά για να μην θεωρηθεί ότι υπερβάλλω. Είχαμε, για να επιστρέψουμε στα της Ελλάδας, είχαμε το φινάλε της κανονικής περίοδου και το ξεκίνημα play-off και play-out αυτό εδώ το Σαββατοκυριακό. Ξεκινάμε με Super League 1, θα μιλήσουμε και για Super League 2 στη συνέχεια, θα μιλήσουμε και για εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Είχαμε λοιπόν την 26η αγωνιστική, το φινάλε της κανονικής περίοδου με τα αποτελέσματα επί τροχάδιν. ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-3. Ο Ολυμπιακός στο ύψος του την περασμένη Κυριακή 14 του μηνός. Απόλλων Σμύρνης Πανατολικός 1-0. Νίκη για τον Απόλλωνα, ουσιαστικά εξασφάλιση. Θέλει κάτι ελάχιστους βαθμούς ακόμα, αλλά με το που λύγει αυτό το μάτς ξεκινάει ένας κακός χαμός με την παρέτηση του Γιώργου Παράσκου, η οποία ήρθε λίγα 24 ώρα μετά την απόλυση του Γιώργου Κασναφέρη που ήταν team manager της ομάδος. Πολλά και διάφορα, υπόθηκαν πάρα πολλά φοβερές καταγγελίες και θα έλεγα με πολύ μένος στα όρια της ύβρης από τον έμπειρο προπονητή για τη διοίκηση της ομάδος και συγκεκριμένα για τον Παναγιώτη Μανεμπασχούρη, τον μεγαλομέτοχο, τη διοίκηση που δεν της είπε ποτέ ότι παρετείται, αλλά προτίμησε την παρέτησή του να την πει μόνο στους ποδοσφαιριστές και να φύγει από την διπλανή πόρτα από τα επίσημα της Ριζούπολης. Έχουμε ασχοληθεί για το θέμα αυτό, έχουμε μιλήσει, έχουμε γράψει και ξεχωριστό κομμάτι, σας έχουμε δώσει στοιχεία και για τον Κασναφέρη και για τον Παράσχο. Νομίζω ότι ο Παράσχος δεν σεβάστηκε με την συμπεριφορά του μετά την παρέτηση, την πορεία του, την ιστορία του, μια πολύ μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
Και όταν δεν σέβεσαι εσύ ο ίδιος και λειτουργείς λέγοντας πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή και περί του μεγαλομετόχου που πήγε στα αποδυτήρια, τα έκανε λαμπόγιαλο, είπε τους προσφερειστές στημένους και διάφορα τέτοια τα οποία και δεν αποδεικνύονται, μα και δεν έγιναν. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι βγήκε offside ο έμπειρος προπονητής και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ κακό φινάλε που πρώτα απ' όλα δεν άξιζε στη δική του ιστορία και έπρεπε ο ίδιος να σεβαστεί τη δική του ιστορία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Απόλλωνας που έχει έναν νέο προπονητή θα κάτσει στον πάγκο στο πρώτο μάτς των play out. Είναι ο Μάκης Χάβος, ένας προπονητής με φιλοδοξίες, με γνώση, με όνειρα, με στόχους, με φρέσκα μυαλά, είναι 51 ετών, που πολλές φορές έφτασε κοντά στη Ριζούπολη, αλλά δεν είχε επιτευχθεί, αν θέλετε, αυτός ο γάμος. Αυτή τη φορά έγινε και που υπάρχει στην Ελευράδα Ξεριαρχία η δυνατότητα, υπάρχουν όλα τα εφόδια για να μπορέσει αυτή η ομάδα να ανέβει επίπεδο. Κάτι που οι άνθρωποι του Απόλλωνα για να επιλέξουν τον Χάμο το μέτρησαν και περιμένουν την επόμενη σεζόν να το δουν, καθώς το συμβόλαιο που έκαναν με τον Μάκη Χάβο είναι μέχρι το τέλος του επόμενου πρωταθλήματος σε πρώτη φάση και αν όλα πάνε καλά φυσικά, γιατί όχι να μην δούμε και έναν προπονητή επί των ημερών της διοίκησης Μονεβασιώτη να στεριώνει και να μένει και πολύ περισσότερο στην ομάδα. Αυτά λοιπόν τα πολλά για το Απόλλωνας Μύρινης Πανετολικός. Άρης Όφη 1-0, Όφη ο οποίος έχει ξεχάσει εντελώς τη σημερινή νίκη, ο Άρης που μπαίνει στα play-off με πλεονέκτημα δεύτερης θέσης, ο Όφη που είναι πια προτελευταίος, Αστέρας Τρίπολης πας για ένα 0-1. Νομίζω ότι εδώ μέτρησε πόσο πολύ λείπει για τους αρκάδες ο Μπαράλες όταν δεν παίζει. Πρώτη ήταν μετά από 10 μάτς για τον Αστέρα Τρίπολης που είναι βέβαια στα play-off. Βόλος ΑΕΚ, νου σου που Βόλος ΑΕΚ 1-0. Η ΑΕΚ η γνωστή, η φετινή που δεν έχει καμία σταθερότητα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1 σε ένα μάτς το οποίο ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ κατήξε τον εαυτό του. Τελικά ο Παναθηναϊκός μπόρεσε, κέρδισε και αυτή η νίκη έφερε και μια ηρεμία στην ομάδα εν ώψη των play-off. Και Λαμία Ατρόμητος 0-0, ένα μάτς που δεν χάλασε αυτό το 0-0 καμία από τις δύο ομάδες. Επειδή έχουμε το φινάλε της κανονικής περίοδου, επιτροχάτου θα σας πω μετά από 26 αγωνιστικές την τελική βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Ο Ολυμπιακός 67, πρώτος, και θέλει δεν θέλει 5 νίκες από τις 10 αγωνιστικές για να στεφτεί και μαθηματικά πρωταθλητής. Ο Άρης δεύτερος μόνος με 51 βαθμούς, η ΑΕΚ τρίτη με 48, ΠΑΟΚ τέταρτος με 47, ο Παναθηναϊκός με 45 βαθμούς πέμπτος και ο Αστέρας Τρίπολης με 42 βαθμούς είναι ο έκτος που συνθέτουν την εξάδα των play-off που είναι διπλοί αγώνες μέσα έξω χωρίς όμως να είναι με την ίδια σειρά ο δεύτερος γύρος. Και τα play-out απαρτίζονται από τις υπόλοιπες 8 ομάδες που είναι 7ος ο Βόλος με 33 βαθμούς, 8 είναι η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα με 31, στην 9η θέση ο βαθμός ο Απόλλωνος Μύρνης και ο Ατρόμητος με 28, αλλά επειδή το ένα μάτς είχε έρθει ισόπαλο, αν δεν κάνω λάθος 2-2 στο Περιστέρι, ενώ ο Απόλλων κέρδισε στη Ριζούπολη, εάν τελείωνε η σεζόν ο Απόλλων θα ήταν ο 9ος και ο Ατρόμητος ο 10ος, 11η Λαμία με 23 βαθμούς, 12ος ο Πανατολικός με 20, 13η είναι η ομάδα του Όφη που αν τελείωνε χωρίς play-out το πρωτάθλημα θα έπαιζε μπαράζ
Και 14η και τελευταία η ΑΕΛ με 16, η οποία όμως στις τελευταίες αγωνιστικές με τον Βέστα έκανε ένα ντεμαράζ αξιόλογο και έτσι μείωσε τη διαφορά, είναι μόνο 3 βαθμούς από τον προτελευταίο και φυσικά ελπίζει στο να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό. Όσο για την Λαμία θα πω και πάλι όπως το είπα και την προηγούμενη και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η Λαμία αποκλείω να τερματίσει πιο κάτω από τη θέση που είναι τώρα, την 11η. Παραπάνω μπορεί, παρακάτω όχι. Ξεχάστε λοιπόν τη Λαμία μέσα στην διαδικασία της περαιτέρω περιπέτειας. Πρώτη αγωνιστική στα play out και στα play off αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας με play out το Σάββατο, όπου έχουμε στις 3, 20 Μαρτίου, Απόλλωνος Μένες ΑΕΛ, match φωτιά ειδικά για τους φιλοξενούμενους, με τον κατά τεκμήριο κατά πολλούς καλύτερο Έλληνα διεθνή διαιτητή, τον Σιδρόπουλο. Στη συνέχεια έχουμε Νούσου που Βόλος Όφη 5 και 4. Στις 7.30 έχουμε 2 μάτς ΠΑΣ Γιάννενα Ατρόμητος και ένα μάτς που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι το Πανετολικός Λαμία που ξεκινάει σε 7.30. Αυτά για το Σάββατο, όπου έχουμε μόνο play out. Και την Κυριακή έχουμε 3 μάτς για τα play off, που είναι στις 3 Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός, στις 5 και 4 ο πρώτος με τον δεύτερο Ολυμπιακός Άρης, με τον Άρη να θυμίσω στην κανονική διάρκεια ήταν η μόνη ομάδα που μπόρεσε και φρένταρε μέσα στο γήπεδο του τον Ολυμπιακό, όπου είχε αποσπάσει ισοπαλία 1-1, και έχουμε το ντέρμπι δικεφάλου στις 7.30 ώρα την Κυριακή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Αυτά ως προς την Super League 1 και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να βάλουμε μέσα στην εκπομπή τον κεντρικό μας καλεσμένο για να μπορέσουμε να κάνουμε πάσα στη συνέχεια και για την SL2. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η κανονική περίοδος στην Super League 1 ολοκληρώθηκε και μία από τις μόνιμες κουβέντες όλο αυτό το διάστημα, αναμφίβολα όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, είναι η διαιτησία. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη έκκληση της τηλεφωνικής γραμμής έναν ειδικό σε θέματα διαιτησίας, αν μη τι άλλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, γνωστό και από την μακρόχρονη παρουσία του και στην Αθλητική Κυριακή στην Ερτένα, τον Παναγιώτη Βαρούχα. Καλησπέρα! Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, καλησπέρα! Θα ήθελα να βράξουμε την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο. Εντάξει, μιλάω σε επιθετικό, αν και γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Καλό, δεν αισθάνομαι καλά, επειδή γνωριζόμαστε. Το γυρνάμε λοιπόν. Ωραία, ωραία. Τελείωσε λοιπόν η κανονική περίοδος και θέλω ένα γενικό σχόλιο για το πώς είδες, Παναγιώτη, τις διαιτησίες και των ξένων και των Ελλήνων, όσων έπαιξαν τέλος πάντων στην πρώτη κατηγορία αυτό το διάστημα. Πάντα θα υπάρχουν ορισμένα σφαλματάκια.
Ωραία, άρα σαν μια γενική εικόνα τα έχεις δει καλά. Βέβαια υπήρχαν και κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι υπήρξαν κάποια λάθη τα οποία ήταν λίγο έτσι χτυπητά. Για παράδειγμα θυμάμαι στο ΒΑΡ τη χρήση που ήταν κάπως στο μάτς Απόλλωνος Μύρνης Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, ένα παράδειγμα. Αρχιδιαιτητή του Άγγλου, αρχιδιαιτητή του Κλάτεμπεργκ, που πολύ γρήγορα αμφισβητήθηκε βέβαια. Αυτοί θα τα πάνε καλά και γι' αυτό επιβραβεύονται. Αλλά υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που έχουμε διαιτητές που παίζουν οι ίδιοι πάνω κάτω τις ίδιες ομάδες. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν φωνές γι' αυτό και εγώ το βρίσκω λογικό. Και μιλάω για σωματεία που έχουν και τους ίδιους στόχους, δηλαδή βλέπουμε διαιτησίες που να είναι ομάδες που έχουν ίδιους στόχους, δηλαδή Πανετολικός, Λαμία, ΑΕΛ, ομάδες που έχουν ίδιους στόχους να έχουν πάνω κάτω τους ίδιους διαιτητές σε όλα τα μάτς, εντάξει αυτό εγείρει ένα θέμα. Παρακολουθείς και την Super League 2. Βεβαίως παρακολουθώ και εδώ θα... Εκεί δεν έχουμε VAR και εκεί... Αυτό είναι το μυστικό. Βλέπεις λοιπόν, εδώ δεν έχουμε ούτε ορισμένα παιχνίδια με μονοκάμερα και δεν έχουμε να δούμε και να δει ο κόσμος να δει την πραγματικότητα της φάσης. Λοιπόν, και κοίταξε τη διαφορά τη Super League 1 με τη Super League 2 που δεν υπάρχει VAR. Γιατί βλέπω ότι είναι κάτι λάθη, τα οποία είναι χοντρά να τα πω έτσι και δεν διορθώνονται, ενώ με το VAR θα υπήρχε και σε αυτό μια δημιουργία ηρεμίας στο κοντάμιο της Super League 2. Γιατί τι είναι, ένα σκαλοπάτι με τη Super League 1. Φυσικά τα έξοδα μπορεί να είναι πολλά και να μην μπορούν να καλυφθούν από τα σωματεία αυτά. Αλλά τώρα που παίρνω χορηγίες όταν σκάνει στην Super League 2 από τη ΝΕΤ, νομίζω ότι θα ήταν πρέπει να
γιατί για παράδειγμα και χωρίς να έχουμε μιλήσει πιο πριν, η αλήθεια είναι ότι όσες φορές και αν είδα στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής στα πηγάδια το πέναλτι που δόθηκε στο Ξάνθη Λεβαδιακός, εγώ παράβαση δεν είδα ποτέ. Ακόμα, είναι ακόμα χειρότερο το ότι είναι αξιολογημένος ο διαιτητής και έχουμε θέμα. Δηλαδή, έχω μεγαλύτερες και πιστεύω ότι και εσύ έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις από έναν διαιτητή ανώτερης κατηγορίας. Πάντως δεν φαίνεται από πουθενά να υπάρχει παράβαση. Θα συμφωνήσω από τη στιγμή όμως που τουλάχιστον για δεύτερη σεζόν έχουμε ένα προϊόν που καλύπτεται μόνο τηλεοπτικά, γιατί δεν υπάρχει κόσμος στα γήπεδα, θα έπρεπε και οι ίδιες οι ΠΑΕ και οι διοργανώτριες να φροντίσουν προκειμένου η πρόσβαση στις κάμερες και η τοποθέτησή τους να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά σημεία. Αλλά για τον αγώνα αυτό στα πηγάδια ήταν σε μετάδοση της ΕΡΤ3, που δεν είναι μόνο κάμερο και δεν υπάρχει δικαιολογία. Αλλά αυτός που κάνει τη λήψη, τι έκανε εκεί, έτσι δεν είναι. Είδαμε και πίσω, είδαμε και μπροστά, δεν είδαμε στην άλλη γωνία. Δεν είναι θέμα αυτό που έγινε στο παιχνίδι, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα αυτό που έγινε, αλλά δεν είναι κάτι στο αγώνα. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε δει τρομερά λάθη, όμως έχω δει και πάλι σε αξιολογημένο διαιτητή σε αγώνα Παναχαϊκή Λεβαδιακός πάλι εκεί ένα απέναντι υπέρ της Παναχαϊκής, και έχω δει και ένα που πιστεύω το έχεις δει και εσύ γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος, ΑΕΚ Καραϊσκάκης Ξάνθη αν θυμάσαι, ένα απέναντι που δόθηκε που τελικά έκρινε και τον αγώνα για τους φιλοξενούμενους, όπου εκεί η λήψη ήταν στην ευθεία και δόθηκε ένα κράτημα όταν σηκωθήκαν δύο παίκτες για να πάρουν μια κεφαλιά. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη φάση με τον Καβρά. Ναι. Έτσι, γιατί νομίζω η SL2 και για τους ίδιους τους διαιτητές είναι ο προθάλαμος για να πάνε να γίνουν διαιτητές αλφα εθνικής, όπως λέγαμε παλιά, και στη συνέχεια να γίνουν διεθνείς. Και μόνο,
Ναι. Λοιπόν, επειδή ακούω πολλές φορές διαμάχες μεταξύ παραγωγών ποδοσφαίρου με παράγοντες διετησίας, νομίζω ότι είναι λάθος αυτές οι διαμάχες. Το ποδόσφαιρο είναι ένα, υπάρχει να υπάρχει μια αγάπη, μια ομόνοια για τον καλό του ποδοσφαίρου και να μην υπάρχουν κρίνες ως προς τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Άρα λοιπόν όλοι μαζί ενωμένοι, παράγοντες ποδοσφαίρου και διετησίας, για τον καλό των πρωταθλημάτων μας. Αυτό είναι ευχής έργων, αλλά συνήθως μένει στις ευχές, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι παίζονται συμφέροντα, παίζονται οικονομικά, είναι αν μια ομάδα θα ανέβει, μια ομάδα θα πέσει, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Και θα αναβαθμίσει και το πρωτάθλημα αυτό, να μπει βάρη εκεί και εκεί. Ήδη να δούμε τη διαφορά στη Super League 2, που επειδή μεταδίδει τα παιχνίδια, υπάρχει μια βελτίωση, έτσι. Βεβαίως. Πάρα πολύ που μπήκε στο Play the Play, την web εκπομπή του eSports.gr. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ που μου δώσει το δικαίωμα και βέβαια να πούμε τις απόψεις μας σχετικά με την βελτίωση του ποδοσφαίρου και τα τεχνόμενα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Και νομίζω ότι ο Παναγιώτης Ζαρούχας είπε σημαντικά πράγματα και για την SL2 και για την SL1 και τις διαιτησίες. Και μας δίνει μια πολύ καλή πάσα για να πάμε στην Super League 2, στο πρωτάθλημα αυτό που εξελίσσεται και από την Τετάρτη, τη Μεσοβδόμαδη, 15η αγωνιστική, πήρε κυριολεκτικά φωτιά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, γιατί έχουμε 5 ομάδες, τις 5 πρώτες ομάδες, με τη μία να αισθάνεται την ανάσα της άλλης στην κορυφή, πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα, με μεγαλύτερη φυσικά νίκη αυτή της Ξάνθης επί του Λεβαδιακού. Θα αναφερθώ όμως σε αυτό, αναφέρθηκα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας με τον Παναγιώτη Βαρούχα για το θέμα του πέναλτι από το οποίο προήλθε το νικητήριο γκολ της ομάδος της Θράκης, το οποίο για μένα δεν ήταν πέναλτι ποτέ, δεν προκύπτει από πουθενά
ότι έχει γίνει παράβαση για να δοθεί. Θα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά όλα τα μάτς, όπως κάνουμε για την SL2 κάθε φορά, είτε είμαστε στη δευτεριάτικη αποκλειστικά για την SL2 εκπομπή, είτε στις μεγάλες διάρκειας με όλη τη θεματολογία που έχει να κάνει με, και με την SL2. Λοιπόν, είχαμε τον Απόλλων Λάρισας να μένει στο 1-1 με την Ιεράπετρα, η Ιεράπετρα που συνεχίζει να παίρνει αποτελέσματα, σημαντικός βαθμός για τους κριτικούς που μετά από δύο συνεχόμενες νίκες τσίπησαν και ένα εκτός έδρας βαθμό από ομάδα με ίδια, με ίδιους στόχους, και αποτελεί επιτυχία αυτό το 1-1 για τους φιλοξενούμενους εν προκειμένου. Είχαμε τα Χανιά, τα οποία εσχάτως ανακάμπτουν, και η εκτίμησή μου είναι ότι τα Χανιά τελικά θα καταφέρουν να είναι μέσα στα play-off της SL2, που σημαίνει ότι θα είναι μέσα στην πρώτη εξάδα, και ήταν πολύ σημαντική για αυτή την εξέλιξη που θα δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό το διπλό που πήρανε μέσα στο Παγκρίτιο επί του Εργοτέλη, και μάλιστα στο φινάλε του αγώνα κέρδισαν 0-1, όπως είχαν χάσει στον πρώτο γύρο με κάτι αντίστοιχο από τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης που πλέον μετράει δύο συνεχόμενες ήττες, κάτι που είχε να κάνει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όπου μετά είχε χτίσει ένα τεράστιο σερί. Νομίζω ότι η ομάδα λοιπόν του Νίκου Παπαδόπουλου με αυτό το τρίποντο αρχίζει να εδραιώνεται στην πρώτη εξάδα και να είναι μέσα στην διεκδίκηση θεωρητικά. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει όμως να διεκδικήσει ή την πρώτη ή δεύτερη θέση, αλλά θα είναι μέσα στα play-off. Είχαμε την Δόξα Δράμας, η οποία επέστρεψε στα τρίποντα, πολύ σημαντικό τρίποντο εντός έδρας με 1-0 επί των Τρικάλων, που είναι σε ελεύθερη πτώση. Τα Τρίκαλα που τελικά άλλαξαν προπονητή, έφυγε ο κύριος Χαραλαμπίδης, ήρθε ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα κάνει και πρεμιέρα στο επόμενο μάτς των Τρικάλων. 1-0 κέρδισε η ομάδα του Θανάση Πολιτσιδάκη, πολύ πολύ σημαντικό τρίποντο στην προσπάθεια να αποφύγει τις περιπέτειες. Και είχαμε μία ισοπαλία, 1-0-0 στην Άρτα, ανάμεσα στην ΑΕ Καραϊσκάκης και την Παναχαϊκή. Νομίζω ότι εδώ πέρα το θέμα μας δεν είναι μόνο η ΑΕ Καραϊσκάκης, η οποία έχει δυσκολίες, δεν μπορεί να βρει ρυθμό, μένει τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα, είναι ότι η Παναχαϊκή είναι στη δίνη πολλών προβλημάτων έσω και έξω. Η Παναχαϊκή, σας το λέω από τώρα που ο μήνας είναι 19 Μαρτίου προς 20, να ξεχάσετε την Παναχαϊκή από την πρώτη εξάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση η Παναχαϊκή, όπως παρουσιάζεται και με τα προβλήματα που έχει, να καταφέρει τελικά να είναι έστω στην πρώτη εξάδα. Άλλαξε πάλι προπονητή, τον κύριο Καραπίτσο αν δεν κάνω λάθος, και αν το λέω σωστά θα αυτοδιορθωθώ στην πορεία βλέποντας λίγο το ρεπορτάζ, για να πάω στο μάτς της αγωνιστικής που αναφίβολα ήταν αυτό το Ξάνθη Λεβαδιακός 1-0, η ομάδα του Μπάμπη Τενέ, η Ξάνθη, η οποία δείχνει ότι το βασικό που της έλειπε ήταν ένας κανονικός προπονητής που να γνωρίζει την κατηγορία. Γιατί η Ξάνθη ήταν καλύτερη από το Λεβαδιακό ως προς την εικόνα του παιχνιδιού. Οι Θρακιώτες μέχρι το 60 ήταν ανώτεροι, είχαν και δοκάρι, είχαν και ευκαιρίες μέχρι το 29-30, όπου έχασαν και τον Ανδρέα Τάτο, που είναι ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές όλης της κατηγορίας, όχι μόνο της Ξάνθης, αλλά το γκολ προήλθε από ένα ανύπαρκτο πέναλτι. Εγώ πιστεύω ότι η Ξάνθη θα μπορούσε να κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, το 1-0 θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο σκορ μέχρι το 60, γιατί μετά ο Λεβαδιακός ανέβασε στροφές και
είχε και κάποιες ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ και να πάρει ένα πολύτιμο βαθμό, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν είναι στο γκολ μέχρι το τέλος, αυτός που είναι πίσω στο σκορ έχει ελπίδες. Όμως αυτό το πέναλτι που έδωσε ο Σαχαριάδης, όσες φορές και αν είδα το βίντεο, δεν υπάρχει πέναλτι. Και δεν είναι τρελοί και οι ποδοσφαιριστές. Ακόμα και εκείνος που έκανε τη μετάδοση για λογαριασμό της ΕΡΤ, την περιγραφή, ξαφνιάστηκε βλέποντας και ξαναβλέποντας και ξαναβλέποντας τη φάση μετά τη live στιγμή που ακούσαμε το σφύριγμα του Ζαχαριάδη. Ο Ζαχαριάδης, που είναι ένας κακός διαιτητής, ένας διαιτητής άλλης εθνικής Super League 1, αλλά είναι κακός διαιτητής και το έδειξε εκνευρίζοντας και τις δύο ομάδες και παίρνοντας καθοριστικό ρόλο και διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα. Και κάπου πρέπει να τελειώσει λίγο το θέμα αυτό. Εάν στην Super League 2 θα μπαίνουν διαιτητές που είναι κακοί, καλύτερα να μπαίνουν διαιτητές από τη Super League 2 από το να μπαίνουν αξιολογημένοι που θα τα κάνουν έτσι τόσο θάλασσα. Αυτά ως προς τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής, για να πάμε λίγο στο τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο με την 16η αγωνιστική. Καραπίτσος είναι ο νέος προπονητής Παναχαϊκής ως προς το όνομά του. Λοιπόν, και να πούμε λοιπόν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής, αφού σας διαβάσω όπως κάνουμε πάντα και τη βαθμολογία. Η βαθμολογία λοιπόν μετά από 15 αγωνιστικές και με τον Απόλλωνα Λάρισσας και την δόξα δράμας να έχουν ένα μας λιγότερο ακόμα, που θα γίνει μεσοβδόμαδα, να έχουμε ο Εργοτέλης να εξακολουθεί να είναι πρώτος με 28 βαθμούς, αλλά μαζί του να έχει τον Ιωνικό. Βέβαια στην ισοβαθμία ο Εργοτέλης πλεονεκτεί. Στην τρίτη θέση είναι μόνος του ο Λεβαδιακός με 27 βαθμούς. Τέταρτη ανέβηκε η Ξάνθη με 26 βαθμούς που έπιασε το Διαγόρα, ο οποίος Διαγόρας ιτήθηκε και είναι το αποτέλεσμα που βλέπω εδώ που δεν σας έχω αναφέρει μέχρι τώρα και οφείλω να το διορθώσω αυτό και να σας το πω, γιατί το μάτς που ξέχασα να σας πω είναι το Ιωνικός Διαγόρας 3-1, ένα μάτς το οποίο ο Ιωνικός το καθάρισε στο φινάλε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Ο Ιωνικός καταφέρνει και κερδίζει στο φινάλε μάτς με ανατροπή, όπου ο Ιωνικός προηγήθηκε, σοφαρίστηκε, αλλά εν τέλει κατάφερε, πέτυχε ένα γκολ στο 90 και ένα στις καθυστερήσεις, πήρε μια πολύ πολύ σημαντική νίκη, αυτό το 3-1 στην Νίκαια την Τετάρτη. Αυτό λοιπόν το μάτς, ας μας συγχωρέσουν οι φίλοι του Ιωνικού αλλά και του Διαγόρα, αρχικά το λησμόνησα και δεν το έβαλα, ένα από τα σημαντικότατα μάτς της 15ης αγωνιστικής. Και έτσι λοιπόν επιστρέφω στο ότι η Ξάνθη με αυτή τη νίκη του Λεβαδιακού μείωσε τη διαφορά στους 2 πόντους από την κορυφή, έχει 26 βαθμούς και ταυτόχρονα έπιασε το Διαγόρα, που ο Διαγόρας ιτήθηκε στη Νίκαια. Και από εκεί και πέρα έχουμε το πλασάρισμα των Χανίων στην 6η θέση με 21 βαθμούς, στο συν 2 από την 7η αυτή τη στιγμή Παναχαϊκή με 19. 8ος είναι ο Απόλλων Λάρισσας με 15, ο οποίος ισοβαθμεί με τα Τρίκαλα, που σας είπα και προηγουμένως ότι είναι σε μια ελεύθερη πτώση η ομάδα των Τρικάλων. Δέκατη είναι η Δόξα Δράμας με 14 βαθμούς. Η Εράπετρα έχει ανασάνει αρκετά, έχει πάρει σημαντικούς πόντους, έχει φτάσει τους 11 βαθμούς. Και τελευταίος είναι πλέον η ομάδα του Καραϊσκάκης, η ΑΕ Καραϊσκάκης με 8 βαθμούς. Να σας πω το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής, όπου έχει 2 μάτς το Σάββατο και 4 την Κυριακή αυτή τη φορά. Εργοτέλης ΑΕ Καραϊσκάκης και Παναχαϊκή Απόλλων Λάρισσας είναι τα 2 μάτς του Σαββάτου, και την Κυριακή έχουμε
Διαγόρας Δόξα Δράμας, Χανιά Ξάνθη, σημαντικό μάτς όπως αντιλαμβάνεστε, Όφι Εράπετρας Ιωνικός, επίσης σημαντικό μάτς, και Λεβαδιακός Τρίκαλο. Στην πρεμιέρα του Σούλη Παπαδόπουλου, στον πάγκο των Τρικάλων. Να δούμε λοιπόν αν αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει τα Τρίκαλα να βάλουν ένα χειρόφρενο στην κατρακύλα που έχουν πάρει όλο αυτό το διάστημα. Να πω, πριν επιστρέψω και κρατήσω κάτι για το φινάλε της εκπομπής για την SL2, να πω ότι πλησιάζουμε στην τελική ευθεία των εκλογών στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπου έχουμε τον Ζαγοράκη και έχουμε και τον κύριο Νίκα, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Βιωτίας. Φιλοξενήθηκαν και κάποιες ραδιοφωνικές του δηλώσεις ότι έχει την πλειονότητα των ΕΠΣ που ελέγχουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, οι δύο δικέφαλοι. Η δική μου άποψη είναι πολύ ξεκάθαρη, κοινική ενδεχομένως. Ο κύριος Νίκας θα πάει ακλαυτός. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει μέχρι τέλος και την ημέρα των αρχαιρεσιών. Πάντως, ο νέος προεδρός της ΕΠΟ θα είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Αυτό είναι de facto. Και για φινάλε να πω, όπως είχαμε πει την προηγούμενη Παρασκευή, σας είχα πει για το θέμα των χρημάτων που θα πάρει το ποδόσφαιρο από το στοίχημα. Τα νέα είναι θετικά και για την SL2 και για την FL, η οποία FL θα πρέπει να ξεκινήσει όπως είναι προγραμματισμένο, αν δεν κάνω λάθος, στις 28 του Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, να δούμε λίγο τις ημερομηνίες, πρέπει να είναι 28 που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει. Και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα κάνει μια συνεδρίαση στις 23 Μάρτη, όπου εκεί θα εξετάσει όλους τους υπόλοιπους φακέλους των ομάδων της Football League, με τις πληροφορίες να λένε ότι έχουν κατατεθεί πλέον όλοι οι φακέλοι των ομάδων που δεν είχαν καταθέσει φακέλους στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για να ξεκινήσει μόνο το πρωτάθλημα στις 28 Μαρτίου. Το σημαντικό όμως είναι και για την SL2 και για την Football League ότι τελικά δεν θα γίνει αυτή η αδικία που είχαμε πει και είχαμε τονίσει, να πάρουν λεφτά μόνο οι ομάδες της SL1 και όχι των άλλων δύο επαγγελματικών πρωταθλημάτων στο ποδόσφαιρο. Οι τελευταίες μας πληροφορίες λένε ότι τελικά στην κοινή υπουργική απόφαση που από μέρα σε μέρα περιμένουμε, είχα πει ότι μπορεί να είναι και την και στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη εκπομπή μέχρι σήμερα δεν έγινε, αλλά είναι θέμα χρόνου, λίγων ημερών πιστεύω να εκδοθεί η οικία, να γίνει γνωστή, και η EFL και η Super League 2 είναι μέσα με ένα ποσό που οι δικές μου πληροφορίες μιλούν για γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν και οι 32 ομάδες, εντάξει, που θα είναι 33, διότι όπως έγινε και στην περίπτωση της SL1, έτσι και εδώ θα υπάρχει διαίρεση και για τα έξοδα της διοργανώτριας. Καλά νέα, με αυτά τα καλά νέα για την SL2 και για την FL και για τις ομάδες που θα είναι μία ανάσα, όπως καταλαβαίνετε, ένα ποσό από το στοίχημα, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί θα πρέπει να γίνει το πρωτάθλημα της FL. Νομίζω ότι και οι πιο δύσπιστοι, τους οποίους έχω χαρακτηρίσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση στενόμυαλους, πρέπει να καταλάβουν γιατί πρέπει να ξεκινήσει και η FL. Αυτό το πρωτάθλημα που θα διαρκέσει μόνο 3 μήνες βορρά-νότου με 10 ομάδες, με 18 και 18 αγωνιστικές χωρίς play-off, play-out. Νομίζω ότι με αυτή την είδηση, την καλή είδηση, μπορούμε να κλείσουμε. Θα τα πούμε την Δευτέρα με το Play Then Play αποκλειστικά για την SL2 και την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε εδώ, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, για το μεγάλο Play Then Play. Να είστε καλά. Γεια σας.